Ευχαριστώ πολύ. Το βιβλίο θα προσπαθήσουμε να συγκρατηθούμε στη διάρκεια της ημέρας και να μην καταδώσουμε τίποτα από τα ειδικά τα υγρά που βλέπω ότι έχουμε. Ναι, είναι κάτι καλό, είναι από εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Δέχτηκα στην Μητρόπολη μας κλιμάκιο υπουργών, υπουργών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλησαν να πάρουν την ευλογία της Εκκλησίας μας εν ώψη των εκλογών που για δεύτερη φορά θα πραγματοποιηθούν στον τόπο προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να συνεχιστεί η ζωή μας με την αντιμετώπιση όσων προβλημάτων πάντοτε ως άνθρωποι, ως έθνος και ως κράτος θα αντιμετωπίζουμε. Χαίρομαι που αυτό το κλιμάκιο το αποτελούν ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο αγαπητός κύριος Χατζηδάκης, αλλά και ο εκλεκτός υπουργός, ο κύριος Ρουσόπουλος, εκτός βέβαια και από τους τοπικούς μας παράγοντες και υπουργούς και πολιτευτές, με επικεφαλής σήμερα εδώ τον κύριο Ταγαράνη. Συζητήσαμε διάφορα πράγματα και κυρίως βρήκαμε κάποιες συνιστώσεις, όπως το γεγονός ότι ο τόπος της καταγωγής μου, το νέο ψυχικό, είναι και ο τόπος που πολιτεύονται και ο κύριος Αντιπρόεδρος και ο κύριος Ρουσόπουλος. Και βέβαια δεν ξέρω αν εγώ πρέπει να τους σταυρώσω εκείνοι να σταυρώσουν εμένα, διότι ο δεσπότης δεν σταυρώνει ποτέ, σταυρώνεται. Ωστόσο όμως, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ να έχουν επιτυχία η αποστολή τους για την διακονία του κόσμου και της πατρίδος μας και της Κορινθίας μας να έρθει σε σιωπέρας, διότι πιστεύω ότι κάποτε όλα αυτά πρέπει να τελειώνουν και μάλιστα σύντομα, όταν τα πράγματα στην περιοχή μας είναι τόσο ταρασμένα. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο παρά ότι αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή. Είχαμε καλή συζήτηση και αυτό με ικανοποίησε βαθύτατα και γι' αυτό θέλω να διαβιβάσετε και στον κύριο Πρόεδρο τις ευχές μου και σε όλους όσοι αγωνίζονται εδώ την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Και μακάρι να τελειώσουν όλα καλά και να οδεύσουμε πλέον στη ζωή μας εν ειρήνη και ομονία. Εμείς στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, έχουμε και μία ευχή που κάθε φορά την επαναλαμβάνουμε. Λέμε με λόγους που γράφτηκαν τη Βυζαντινή εποχή, «Δώσ' Κύριε αυτής ειρηνικών το βασίλειο μου», την κυβέρνηση δηλαδή, «Ίνα και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ηρεμών και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Αυτό μακάρι να γίνεται πράξη πάντα. Να έχετε καλή δύναμη και επιτυχία στον αγώνα σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μας ότι βρεθήκαμε σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αποτελεί μια ιστορική Μητρόπολη. Η Κόρινθος είναι μια πόλη με έντονο ιστορικό αποτύπωμα και αυτό σχετίζεται τόσο με τον χριστιανισμό, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους,
όσο και με την συνολικότερη διαδρομή της Κορίνθου στην ιστορία. Κόρινθος είναι ένα όνομα γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, στους ανθρώπους τουλάχιστον, που έχουν στοιχειώδη γνώση της ιστορίας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Σεβασμιωτάτου και με το έργο της Μητροπόλεως, το οποίο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα χρήσιμο. Η Ελλάδα θα αλλάξει με την προσπάθεια του καθενός, πρωτίστως της πολιτείας, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος κάθε πολίτη και βεβαίως της Εκκλησίας που εξ ορισμού και από την ίδρυσή της ασκεί ένα έργο κοινωνικό και φιλανθρωπικό. Και αυτό πράγματι συμβαίνει, όχι θεωρητικά, στην πράξη, στην Μητρόπολη Κορίνθου, χάρη και στον Σεβασμιότατο προσωπικά. Την Κυριακή έχουμε εκλογές. Στις εκλογές ο καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Εκείνο που είναι πάντοτε χρήσιμο να θυμόμαστε είναι ότι τόσο στην προεκλογική περίοδο, όσο και αμέσως μετά, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Είμαστε όλοι Έλληνες και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με τους περισσότερους δυνατούς κοινούς παρονομαστές σε μια κοινή προσπάθεια για μας και για τα παιδιά μας.